Με, την, με τον Δήμο Βιάνου να έχει κηρυχθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης σε έκτακτη ανάγκη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το νερό. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Μπαριτάκη, τον Δήμαρχο Δήμου Βιάνου, και να μιλήσουμε γι' αυτό. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, για να πάρθει και η απόφαση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι μεγάλη και δύσκολη, και ενδέχεται να προκύψουν και προβλήματα από τα φαινόμενα της λειψιδρίας στην περιοχή. Είναι δύσκολη, όπως είπατε. Έχουμε προβλήματα, γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε την έκτακτη ανάγκη. Έχουμε προβλήματα σε οικισμούς που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ομαλής υδροδότησης. Μιλάμε για την ίδευση. Ναι, αρχικά, και βέβαια και στην άρδευση. Γι' αυτό ζητήσαμε, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια σε κάποιες παραβάσεις που πρέπει να κάνουμε άμεσα, κάποια δίκτυα μεταφοράς νερού, κάποιες νέες γεωτρήσεις όσο επιτοπλίζουν προς την ίδρυυση. Και να επισημάνουμε και να ενημερώσουμε για ορθολογική χρήση του νερού. Δεν μας περισσεύει νερό, δεν έχουμε νερό. Η παρατεταμένη λειψιδρία έχει φέρει λίγο την κατάσταση σε άσχημα επίπεδα. Όσον αφορά... Είναι πραγματικά πρόβλημα. Ναι, και όσον αφορά τα γραφειοκρατικά, περισσότερο για τις νέες γεωτρήσεις, να υποθέσω ότι παρακάμπτονται με την κήρυξη αυτή σχετικά με την κατάσταση αυτή της ανάγκης. Αυτό ακριβώς, σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε, δεν έχουμε παντού δυνατότητα, εκεί που μπορούμε, το ένα είναι αυτό. Να παρακάψουμε γραφειοκρατικά και να πάμε πιο σύντομες διαδικασίες. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε χωριά χωρίς νερό. Είναι κάποια χωριά που πρέπει να φτιαχτούν δίκτυα 3-4 χιλιόμετρα για να μεταφέρουμε το νερό και να πιούν οι άνθρωποι. Άρα θέλουμε καινούργια δίκτυα από οι πηγές που τα ερωτούσαν, στέρεψαν. Και το δεύτερο είναι να μπορέσει να κάνουμε ένα τμήμα χρηματοδότηση προς το Υπουργείο, να εκδοθούν κάποιες πιστώσεις, κάποια χρήματα, για να μπορέσουμε να ελοπλούμε αυτές τις έκτακτες ανάγκες που έχουμε κύψει. Έχει μειωθεί αρκετά, έχει υπάρχει μεγάλη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα από τις γεωτρήσεις, έτσι όπως... Πάνω από 10-11 μέτρα είμαστε κάτω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Και βέβαια τα επίγεια νερά, να υποθέσω ότι αν υπάρχουν... Τα επίγεια νερά, σας είπα ότι έχουμε πηγές που έχουν στερέψει ήδη. Έχουμε χωριό που υδροδίδει από πηγή και η οποία έχει στερέψει. Χάνεται λίγο η γραμμούλα, μάλλον σας έχω πετύχει σε δύσκολο σημείο. Ναι, είναι λίγο, έχει λίγο πρόβλημα η επικοινωνία μας με τον κύριο Μπαριτάκη. Τον έχουμε πετύχει ήδη έξω τον άνθρωπο. Τρέχει με αυτή την υπόθεση και όχι μόνο. Και βλέπουμε ότι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας. Εάν μας ακούτε, κύριε Μπαριτάκη. Θέλω να επανέλθω στην επικοινωνία, αλλά ακούγομαι. Α, πάρα πολύ ωραία. Ακούγεστε. Ακούγομαι. Ακούγεστε, ωραία, κύριε Μπαριτάκη. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν χωριά που οι πηγές έχουν στερέψει. Μεγάλο πρόβλημα. Και όλο ο ορεινό όγκο, τα χωριά, υδροδοτούνται κυρίως από πηγές. Εκεί θα χρειαστούμε να μεταφέρουμε νερό από αλλού, από κάποιες αποστάσεις. Οι πηγές στερεύουν και έχουμε ανησυχία. Έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ οι πηγές, όπως είναι οι πηγές της Γιάννου. Έχουν μειωθεί πάνω από 50% σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Και μιλάμε για ένα διάστημα από τώρα και έπειτα μέχρι το Σεπτέμβριο που υπερδιπλασιάζει το πληθυσμό των περιοχών των δικών μας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ο τουρισμός θα φέρει μεγαλύτερα προβλήματα, να υποθέσω, με τη συγκέντρωση πολύ περισσότερου κόσμου. Θα μπορέσουν να καλυφθούν, πιστεύετε, με τη μεταφορά του νερού από άλλες περιοχές, έτσι ώστε να θα έχουν συνεχώς νερό, ή θα είναι διακοπτόμενο κατά την κρίση σας? Όχι. Αν καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτές τις παρεμβάσεις με βάση τα στοιχεία που έχουμε τώρα, να το λύσουμε το θέμα. Το θέμα είναι να μην έχουμε... Δυστυχώς χάνεται η γραμμούλα και... Έχουμε γεώδηση αυτή τη μία αρδευτική, η οποία είναι στα 350 μέτρα, η οποία δεν βγάζει νερό και δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Εκεί δεν έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλα δηλαδή πια τα εναποθέτουμε να έχουμε ένα φυσιολογικό φθινόπωρο και χειμώνα, να υποθέσω. Μα δεν έχουμε, τότε πάμε για ρημοποίηση. Η επόμενη χρονιά δεν νομίζω να υπάρχει. Ναι, είναι γενικότερα. Αλλά το και από την άλλη, θα πρέπει και η παραγωγή μας να το δουν αυτό. Δηλαδή, από το Μάρτιο λέγαμε προστοχή, όχι δεύτερες καλλιέργειες, διότι και χρήματα δεν θα βγάλουν η παραγωγή. Και από τη μια και από την άλλη, θα στερηθούμε μεγάλες ποσότητες νερού. Σήμερα διαπιστώνω με τα γύρισμα ότι όσοι έβαλαν δεύτερες καλλιέργειες δεν πήγαν καλά. Δεν πήγαν. Δηλαδή, απορρίφθηκαν ζημιογόνες. Κυπευτικά οδηγούνται στους χωματερές,
προχθές μάλιστα διάβασα ότι κάποιες ντομάτες θα πάρει για ξύδι. Ναι, δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία γίνεται. Ναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, οικονομικά αποτελέσματα δεν είχαμε, άρα η παραγωγή μας μπήκαν μέσα, αλλά από την άλλη σπαταλήθηκαν τεράστιες ποσότητες νερού που θα χρειαστούν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, στην καλλιεργητική περίοδο. Εμείς το λέγαμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι τα προϊόντα μας δυστυχώς το καλοκαίρι δεν είναι ανταγωνιστικά. Έχουν σε σχέση με τις τιμές με τα ίδια προϊόντα από άλλες περιοχές. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε την παραγωγή μας. Δεν είναι τιμωρητικά, είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε πολλά χρόνια. Είδατε σε μεγάλο ποσοστό. Είναι κρίμα να χάνουμε νερό και να μην έχουμε και κάποιο οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς. Είναι κρίμα αυτό. Προφανώς. Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτών που ακούσαν την προτροπή σας σχετικά με τις καλοκαιρινές καλλιέργειες. Κάποιοι υπάκουσαν και υπακούνε, κάποιοι δυστυχώς κάνουν το κεφαλίο τους. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε και αιτήματα άλλων Δήμων. Πάλι για το να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και εσείς για το θέμα αυτό. Λογικό. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, διότι όλοι οι νοτιοανατολικοί κτήτη υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είναι η λειψιδρία είναι πρόβλημα πολύ μεγαλύτερη. Η έκτακτη ανάγκη βγαίνει πιο πολύ για την ήρευση. Δηλαδή η προτεραιότητα πλέον πάει στην ήρευση. Είναι το η κύρια ανάγκη να πιούμε. Να πιούμε. Είναι η κύρια ακριβώς, ανάγκη. Ακριβώς. Βλέπουμε αυτή η κήρυξη έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει μέχρι τις 5 Αυγούστου. Πάλι χάθηκε η γραμμούλα, είναι όπως είπαμε λιγάκι δύσκολη η επικοινωνία, είναι... ναι, κύριε Μπαρετάκη, μας ακούτε? Ναι, θα ακούω. Ναι, η κήρυξη έκτακτης ανάγκης που δόθηκε, είναι, ισχύει της είναι μέχρι τις 5 Αυγούστου, είναι μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Είναι ναι, για ένα μήνα, γιατί για ένα μήνα βγάζει πολιτική προστασία, όμως θα παραταθεί. Θα παραταθεί και θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου. Εκτός και αν λυθεί το πρόβλημα εντωμεταξύ, όπως δεν χρειάζεται. Αν δεν λυθεί, όσο δεν λύνεται, θα παρατείνεται. Μάλιστα. Οπότε τώρα, για να συνοψίσουμε την κουβέντα μας, είναι σχετικά το νερό να το μεταφέρετε επί της ουσίας μέσω κάποιων και χρηματοδοτήσεων των οποίων έχετε ανάγκη. Ναι, ότι που ζητάμε να κάνουμε για να μεταφέρουμε οι πηγές που έχουν στερέψει για να δώσουμε λύση. Να δώσετε από τροφοδοσία μια, από αλλού. Έχουμε γεωτρήσεις που έχουν στερέψει που υδροδοτούν χωριά και πρέπει να αντικαταστήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα ευτυχώς να αντικαταστήσουμε με νέες γεωτρήσεις και κάποιες δεξαμενές αποθήκες που θα χρειαστούμε επιπλέον για ώρα ανάγκης. Μάλιστα, γιατί είναι και αυτά κάτι... είναι και πρέπει να τα ζητήσουμε και την ανάλυση χρηματοδότηση. Θα πω στον Περιφερειάρχη σήμερα 3 ώρα έχω συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και κλείνω να ρωτάξω αυτά τα προβλήματα. Να δούμε και η Περιφέρεια τι μπορεί να συμβάλλει. Πιστεύετε ότι θα είναι ο χρόνος που ανταπόκριση θα είναι τέτοιος έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί μια κατάσταση τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο που είναι... Πιστεύομαι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Θα πιστεύουμε τα Υπουργεία. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τώρα μάλιστα. Πρέπει και η πολιτεία να αντιδράσει ανάλογα. Βέβαια, τότε τα πλαστικά της να είναι άμεσα. Αντιλαμβανόμενη την κατάσταση που είναι. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι να φτιάξουμε ένα έργο. Ναι, χάσαμε πάλι τη γραμμούλα. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Υπάρχει ένα. Όσον αφορά την από εκεί και πέρα κατάσταση, θα πιέσετε και την περιφέρεια και τα υπουργεία να υπάρχει μια λύση η οποία να υπάρχει μόνιμα να βοηθά το. Χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και πρέπει να το δούμε όχι. Βεβαίως, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει. Τώρα, είναι πολλά τα έτη. Στο και 5 ναι. Που έχουμε μπει στην κλιματική κρίση, δεν έχουμε αλλαγή, είμαστε στην κρίση, έστω και τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε κάποια μέτρα, γιατί είμαστε ένας τουριστικός προορισμός, είμαστε η Κρήτη, ένα νησί που παράγει, έχουμε πρωτογενή τομέα, άρα χρειάζονται επιγόντως κάποια μέτρα, να δούμε να ενισχύσουμε αυτές τις υποδομές, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε, αλλιώς θα πάμε για ερημοποίηση. Δηλαδή, ο άμεσος σχεδιασμός πρέπει να είναι οι φορείς της αυτοδιοίκησης, η περιφέρεια και η πολιτεία θα πρέπει να είναι τα μέτρα αυτά. Να δούμε ακόμα και μέτρα αφαλατώσεως όπου χρειάζεται. Όπως γίνεται στην Κύπρο ή σε άλλα τέτοια νησιά της Μεσογείου. Ναι, αλλιώς τα πράγματα θα είναι μία αυτή. Ήδη έχουμε οδηγηθεί πιστεύω σε αρκετά δύσκολα μονοπάτια. Το ζητούμενο είναι αυτό που λέτε ότι έχουμε καθυστερήσει σαν πολιτεία να μπει στη μέση σχετικά με την χρηματοδότηση μικρών φραγμάτων, δεξαμενών και ορθή. Τι να κάνουμε, δεν χρηματοδοτούνται αυτά τα έργα. Θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Όταν εμάς μας δίνει ας πούμε, το χρόνο 300.000 για δίχτυα και παρεμβάσεις αυτού του είδους, τι να πρωτοκάνεις. Αυτές είναι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε.
Από εκεί πέρα δεν μπορεί να έχω από τίποτα άλλο. Και βλέπουμε ότι δυσκολεύει το πορτοφόλι ακόμα περισσότερο με τα κρούσματα που έχουμε. Οι χρηματοδοτήσεις δίνονται με φιδό μεγάλη. Δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθούμε να μπορέσουν να γίνουν όλα στον χρόνο που πρέπει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ακούσαμε τον κύριο Μπαριτάκη, τον Δήμαρχο Βιάννου, σχετικά με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.